Παρουσία εκπροσώπων τοπικών αρχών και τοπικών φορέων πραγματοποιήθηκε το Σάββατο το πρωί η εκδήλωση Κοπής Βασιλόπιτας στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους στο Σίγρη, το οποίο συμπληρώνει φέτος 30 χρόνια από την ίδρυσή του. Ο τέος Υπουργός Νίκος Σιφουνάκης, στην ομιλία του, αναφέρθηκε στην εποχή που τέθηκε για πρώτη φορά η ιδέα δημιουργίας του μουσείου στους τοπικούς φορείς, οι οποίοι το αντιμετώπισαν σαν άπιαστο όνειρο. 30 χρόνια συμπληρώνει φέτος από την ίδρυσή του το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου. Στη φετινή εκδήλωση Κοπής της Βασιλόπιτας, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 20 Ιανουαρίου στις εγκαταστάσεις του μουσείου, έγινε μια αναδρομή στους συντελεστές όλης αυτής της προσπάθειας, με πρώτο και κύριο τον τέος Υπουργό Νίκο Σιφουνάκη, ο οποίος οραματίστηκε και δρομολόγησε την υλοποίηση του έργου του μουσείου από τη θέση του Νομάρχη Λέσβου και το στήριξε στα χρόνια που ακολούθησαν και από τη θέση του Υπουργού Πολιτισμού. Είναι εδώ σήμερα ο Λουκάς ο Κόβρας, δήμαρχος παλιός της Ερεσού. Όταν στον πατέρα του, Απόστολο εδώ, το Αθανασιάδη, το Αποστόλη, ο τότε πρόεδρος της κοινότητας, του είπα να υποδείξει κάποιο χώρο για να κάνουμε το μουσείο. Και νομίζω Νίκο, πρέπει να στο έχει πει ο Λουκάς ο Κόβρας. Του φάνηκε ότι λέμε κάτι το οποίο είναι τα συνήθη. Έτσι, ωραία λόγια που δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν ποτέ. Πραγματοποιήθηκε όμως γιατί υπήρχε πράγματι ένα σχέδιο. Αυτό το μουσείο χωρίς τον οδικό άξονα δεν μπορούσε. Μπορούσε να υπάρξει και υπήρξε όπως υπήρξε αυτά τα 30 χρόνια που δεν υπάρχει. Όμως σχεδιάστηκε. Καθυστέρησε 10 χρόνια για λόγους που έχουν να κάνουν με την ασυνέπεια του εργολάβου, σαφώς, γιατί έτυχε σε ένα κακό εργολάβο αυτό το έργο, αλλιώς θα είχε ολοκληρωθεί και αυτό πριν 10 χρόνια. Σαφώς μέσα σε αυτό το σχεδιασμό ήταν και το μουσική, ήταν και το λιμάνι. Αυτά τα τρία πράγματα είναι κατατεθειμένα στο συνέδριο το μεγάλο, το οποίο έγινε το 1984, παρόντας τότε πρωθυπουργού του Ανδρέα Παπανδρέου, που καταθέσαμε ως νομαρχιακό συμβούλιο, του οποίου ήμουν εγώ πρόεδρος, και συμμετείχαμε εγώ με τον Στρατή τον Πάλι που ήταν δήμαρχος της Μυτιλίνης, και τα κατέθεσα αυτά τα τρία έργα, μεταξύ των οποίων και το Αρχαιολογικό Μουσείο της Μυτιλίνης και πολλά άλλα. Είχαμε την τύχη να κάνουμε τη διακήρυξη στο Υπουργείο Πολιτισμού, το οποίο ήμουν πολιτικός προϊστάμενος για περίπου 2,5 χρόνια, και έτσι ουσιαστικά στελεχώθηκε καταρχήν το μουσείο που ακόμα δεν είχε ολοκληρωθεί και δέχθηκε μεγάλη κριτική, και η επιλογή που έγινε από την Επιτροπή και την οποία υπέγραψα στη συνέχεια ήταν για τον Νίκο τον Ζούρο. Υπήρξαν ερωτήσεις βουλευτών και από τοπικό βουλευτή. Αυτά όμως τα έχει όταν κάποιος ενασχολείται με την πολιτική. Δέχεται έτσι οι σκοπιμότητες της στιγμής, οι οποίες όμως όταν περνάνε, τότε αυτός που τις λέει και τις εξομεί δεν αισθάνεται και πολύ ωραία, για να μην πω ότι η ντροπή είναι ίσως φτωχή λέξη να υποθεί. Ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου, Ταξιάρχης Βέρος, αναφέρθηκε στη σημασία του μουσείου για ολόκληρο το νησί, ενώ στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε στην ομιλία του και ο Δήμαρχος Μυτιλίνης Παναγιώτης Χριστόφας. Τον απολογισμό έργο για τη χρονιά που πέρασε, με έμφαση στα νέα ευρήματα που έρχονται στο φως αλλά και τις διεθνείς συνεργασίες μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα, αναφέρθηκε ο Διευθυντής του Μουσείου Νίκος Ζούρος. Επιτρέψτε μου να πω ότι η φετινή χρονιά, η επισκεψιμότητα του μουσείου δεν γύρισε απλώς το 2019. Που για τη Λέσβο, λόγω των ειδικών συνθήκων που επικρατούσαν, επιτρέψτε μου να πω ότι δεν είναι έτος συγκρίσιμο, αλλά φέτος πλησιάσαμε τα νούμερα του 2009, που ήταν η χρονιά με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα μέχρι τώρα. Δηλαδή, έχουμε ρεκόρ δεκαετίας στην επισκεψιμότητα του μουσείου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ανάπτυξη της περιοχής. Και προφανώς η προβολή της Λέσβου, το μουσείο κατόρθωσε, επαναλαμβάνω, να ενταχθεί το απολιθωμένο δάσος σε ένα από τα 100 σημαντικότερα γεωλογικά μνημεία του κόσμου, μαζί με μνημεία που τα γνωρίζετε όλοι, όπως είναι οι καταράκτες του Νιαγάρα, όπως είναι το Έβερεστ, όπως είναι το Grand Canyon ή μεγάλα γεωλογικά μνημεία σε όλο τον κόσμο, από την Αυστραλία μέχρι τη Λατινική Αμερική.
Ωστόσο, η Λέσβος, η Ελλάδα εκπροσωπείται από το απολιθωμένο δάσος της Λέσβου σε αυτόν τον κατάλογο των πιο σημαντικών γεωλογικών μνημείων. Χαιρετισμό απίθυνε ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Νίκος Ουλακέλης, αλλά και ως εκπρόσωπος του Περιφερειάρχη, ο Αντιπεριφερειάρχης Στρατής Κυρατζής. Το έργο που παράγεται σε αυτό το φορέα είναι αποτέλεσμα της προσπάθειας των ανθρώπων, του ανθρωπίνου δυναμικού που έχει αυτό το μουσείο. Το Διοικητικό Συμβούλιο λοιπόν πριν από λίγη ώρα έκανε τον απολογισμό του, το οποίο με ιδιαίτερη χαρά θα παρουσιάσει σήμερα δημοσίως ο Διευθυντής του Μουσείου. Αναθεωρήσαμε πάλι για το μέλλον το προγραμματισμό μας και το στρατηγικό σχεδιασμό, ο οποίος παραμένει σταθερά να είναι η εξωστρέφεια και η εξωστρεφή στις δράσεις αυτού του φορέα, του οποίου έχουμε και τιμή να αποτελούμε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, πραγματοποιήθηκε βράβευση σχολείων της Λέσβου για τη συμμετοχή τους σε εκπαιδευτικές δράσεις του Μουσείου το 2023 και ειδικότερα σε δράσεις δικτύωσης και συνεργασίας που συντόνισε το Μουσείο με σχολεία παγκόσμιων γεωπάρκων της UNESCO. Η γιορτή για το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γιατί φαίνεται ότι αυτή η προσπάθεια την οποία πραγματοποιεί το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας βρίσκει ανταπόκριση στην τοπική κοινωνία και μας τίμησαν τόσο οι δύο δήμαρχοι του νησιού όσο και εκπρόσωποι της περιφέρειας των τοπικών αρχών που ήταν εδώ και κυρίως ο κόσμος της Λέσβου, τα σχολεία της Λέσβου, η εκπαιδευτική κοινότητα για τους οποίους πραγματοποιούμε μια σειρά από δράσεις καθ' όλη την διάρκεια του χρόνου. Στόχος μας είναι να αναδειχθεί σε έναν διεθνούς επίπεδου εκπαιδευτικό προορισμό η Λέσβος με τη συμμετοχή πολλών ξένων πανεπιστημίων που μαζί με τα ελληνικά πανεπιστήμια θα λειτουργήσουν σαν ένα ανοιχτό εκπαιδευτικό πεδίο σε όλη την προστατευόμενη περιοχή του απολιθωμένου δάσους και με αυτόν τον τρόπο θα αναδειχθεί όλη αυτή η τεράστια φυσική κληρονομιά του νησιού που αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα γεωλογικά μνημεία όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και του κόσμου ολόκληρου. Ποιος θεωρείτε ότι είναι ο σημαντικότερος άμεσος στόχος του Μουσείου για το 2024? Ο σημαντικότερος άμεσος στόχος είναι η ολοκλήρωση όλης αυτής της προσπάθειας η οποία ξεκίνησε εδώ και 10 χρόνια για την ανάδειξη των ευρημάτων κατά μήκος του οδικού άξονα Καλονής Σιγρίου. Το έργο, όπως ξέρετε, ολοκληρώνεται μετά την τελευταία παράταση για μερικούς ακόμα μήνες μέχρι τον Μάιο του 2024. Και αμέσως μετά συνεχίζουμε στην προσπάθεια για την ανάδειξη της φυσικής κληρονομιάς του νησιού σε πολλές ακόμα θέσεις και κυρίως στην απόδοση των ευρημάτων στη διεθνή επιστημονική αλλά και εκπαιδευτική κοινότητα. Μόνο έτσι όταν τα ευρήματα και τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής αποδίδονται στην επιστημονική κοινότητα αλλά και στην εκπαιδευτική κοινότητα, αυτά γίνονται κτήμα των πολιτών και μπορούν να αποτελέσουν ένα σημαντικό αναπτυξιακό μοχλό για την Λέσβο αλλά και για την πατρίδα μας. Αυτά είναι τα προεόρτια των 30 χρόνων λειτουργίας. Σχεδιάζεται να πραγματοποιήσετε και κάποια άλλη εκδήλωση? Νομίζω ότι το καλοκαίρι δεν είχαν γίνει τα εγκαίνια. Το καλοκαίρι έχουμε μια σειρά από δράσεις, τις οποίες προσπαθούμε καινούργιες εκθέσεις, οι οποίες θα γίνουν καινούργια εκπαιδευτικά προγράμματα, με αφορμή αυτή την επέτειο, που για μας είναι μια αφορμή αναστοχασμού, αλλά και κινητήρια δύναμη για να προχωρήσουμε στο μέλλον. Νομίζω ότι ήταν εχθές. Όπως σας έχω ξαναπεί, το παν είναι στην πολιτική να έχεις όραμα. Το όραμα αυτό, όσο και αν φαίνεται πραγματοποιητό, εάν έχεις θέληση, το πραγματοποιείς, έστω και αν τα βήματά σου είναι παράνομα. Και αυτό το μουσείο είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα έναρξης, υλοποίησης και λειτουργίας του μέσα από τις αντιφάσεις της λειτουργίας ενός κράτους, το οποίο ήρθε στη συνέχεια να το αναγνωρίσει αφού ολοκληρώθηκε στην ουσία. Αυτά βεβαίως έχουν να κάνουν και με τις συγκυρίες.
Κατά τα ψέματα, η ιστορία γράφεται με το ρίσκο και κυρίως γράφεται με την ύπαρξη του οράματος, σε συνεργασία βεβαίως και με κάποιους ανθρώπους, κάποιους έτσι συνεργάτες τους οποίους πρέπει να έχει. 30 χρόνια Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους και έχει αφήσει το αποτύπωμα το διευθυντής του μουσείου, ο πρόεδρος και το διοικητικό συμβούλιο, αλλά και όλη η ομάδα τους, όχι μόνο στη Λέσβο, αλλά έχουν ξεπεράσει τα όρια της Ελλάδας, του κόσμου, έχουν συμβάλει στα μέγιστα ώστε η Λέσβος να είναι μνημείο παγκόσμιο γεωπάρκο της UNESCO, να είναι μέσα στα μνημεία. Συγχαρητήρια, να συνεχίσουν έτσι με αυτό που έχουν ως πρωταρχικό στόχο, την εξωστρέφεια, τη συνεργασία και την ομαδικότητα που έχουν αναδείξει όλα αυτά τα χρόνια και το χρειάζεται ο τόπος μας, αλλά και τις έννοιες όπως αειφορία, περιβαλλοντική ανάπτυξη, ήπιος τουρισμός, τα οποία τα χρειαζόμαστε για τον τόπο. 30 χρόνια από το πτήσιμό του και 40 χρόνια από την ένταξη διαδικασίας της κατασκευής του. Πόσο σημαντική είναι η συνεργασία του Δήμου Δυτικής Λέσβου με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας? Πάρα σημαντική, η οποία θα ενταθεί πλέον μετά την τελευταία συζήτηση που είχαμε με τον κύριο Ζούρο. Θα υπογράψουμε καινούριες προγραμματικές συμβάσεις για την αλληλοϋποστήριξη των δράσεων του Δήμου με το Μουσείο.